Ο Δήμος Κοινωνιών, στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη η ιατρική περίθαλψη που έχει προκύψει στις ημέρες μας λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει κυρίως οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους οι δημότες μας, προχώρησε τη δημιουργία δημοτικού ιατρίου, το οποίο θα λειτουργεί με εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα δείτε δηλώσεις από τα εγγένεια του κοινωνικού ιατρίου. Αγίος αθάνατος ελέησον εμάς. Νέα κοινωνική δομή, ζούμε σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, μια οικονομική, κοινωνική και ηθική παρακμή, αντιλαμβανόμενη ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως ομόνος θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης, την αναγκαιότητα αυτή προχωρήσαμε μετά την ίδρυση του κοινωνικού παντοπολίου στη δημιουργία του κοινωνικού φαρμακείου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα δεινά και τις συνέπειες οικονομικής κρίσης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Δήμος και η αυτοδιοίκηση είναι η σπονδυλική στήλη του έθνους που ενσαρκώνει όλη το δημοκρατικό ήθος και την κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι ο μόνος θεσμός που συνυπάρχει με την ύπαρξη του ελληνικού έθνους. Έτσι λοιπόν, ο μόνος θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης... ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτεί μεγάλη προσοχή αυτό το θέμα. Όμως, επειδή μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να μιλήσω, δεν θα πρέπει να χάσω την ευκαιρία, κυρία Δημάρχε, απευθυνόμενος πιο πολύ σε εσάς, να σας πω ότι από αυτό το κέντρο υγείας που εδώ και 23 χρόνια λειτουργεί, υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική προσφορά, η οποία δεν φαίνεται. Καμιά φορά φαίνονται τα λάθη και οι αδυναμίες, που είναι πράγματι πάρα πολλές, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό, τόσο διοικητικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό ή ιατρικό. Θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κρίση με τα λιγότερα δυνατά, με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Ευχαριστώ. Εκμέρους του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Δαμασκηνός, να μας πει για λόγια. Το κοινωνικό φαρμακείο απευθύνεται στους ανασφάλιστους, άπορους ασθενείς, οι οποίοι βρίσκουν καταδίκιο ζωής σε αυτόν τον χώρο, σε γιατρούς και φάρμακα. Τους γιατρούς, το Σύλλογο των Γιατρών, των Φαρμακοποιών και όλους όσους πραγματικά μάζεψαν φάρμακα και στήθηκε, όπως βλέπετε, αυτό το φαρμακείο που νομίζω ότι είναι... έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά φάρμακα. Σε αντίθεση με τον ιερέα,